Γεια σου και καλώς ήρθες πίσω σε αυτό το κανάλι. Είμαι η Κλέρι και ήρθα να σου πω ότι αν με παρακολουθούσες παλιότερα στο YouTube, σε ευχαριστώ και ήρθε η στιγμή να αρχίσω να ανεβάζω και πάλι βίντεο. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που συνέχισα να ανεβάζω πράγματα μόνο στο Instagram και σε άλλες πλατφόρμες, οπότε αποφάσισα ξαφνικά τώρα. Το ξαφνικό είναι λίγο έτσι σε εισαγωγικά, ότι ήρθε ο καιρός να ξαναξεκινήσω το YouTube. Είναι λιγάκι περίεργο και δεν θέλω να κάνω μεγάλες υποσχέσεις, όμως όλες τις προηγούμενες φορές που ξεκίνησα με την πρόθεση να συνεχίσω και κάτι κάθε φορά με σταματούσε, κάπως δεν μπορούσα να είμαι συνεπής κτλ. Αυτό όμως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να το συζητήσουμε σε ένα άλλο Coffee with Claire, που δεν έχει απαραίτητα να κάνει με την αναβλητικότητα αλλά με τον προγραμματισμό. Και πάω κατευθείαν στο πρώτο σημερινό θέμα, αφού σου εξηγήσω ότι αν είσαι εδώ και βλέπεις αυτό το βίντεο, μάλλον υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν είναι τυχαίο το τι περνάει από μπροστά μας, δεν είναι τυχαίο το πού πέφτει το βλέμμα μας, δεν είναι τυχαίο το τι διαλέγουμε να κάνουμε κάθε μέρα. Και αν νομίζουμε ότι είναι θέμα τύχης, ήρθα να πω την άποψη και θέλω πάρα πολύ να το συζητήσουμε στα comments, ότι οτιδήποτε μας συμβαίνει είναι κατά κάποιον τρόπο κάτι που φέρνουμε εμείς στο δρόμο μας ή έχουμε κανονίσει να έρθει στον δρόμο μας κάποια άλλη στιγμή της ζωής μας. Στα social media, εντάξει, είναι γνωστό τη σπάση ότι το οτιδήποτε βγαίνει μπροστά σου συνήθως είναι βάσει αλγορίθμου κάτι που έχεις ξαναψάξει, κάτι που έχεις σκεφτεί, κάτι που μπορεί να σε προβλημάτιζε, είναι αποτέλεσμα μιας άλλης αναζήτησης που έχεις κάνει κτλ. Ωστόσο, είμαι εδώ για να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο που συναντιόμαστε σήμερα. Για τον χύψη λόγο που είτε το ξέρεις είτε θα φανεί. Αν με παρακολουθούσες μέχρι τώρα, σε ευχαριστώ. Και αν περίμενες υπομονετικά την επιστροφή μου στο YouTube, επίσης σε ευχαριστώ. Αν όμως είσαι καινούργιος από το κανάλι ή έπεσες τυχαία πάνω σε αυτό το βίντεο, κάνε ένα subscribe και κάνε και αυτό το κλικ πάνω στο κουδουνάκι, γιατί θα αρχίσω να ανεβάζω βίντεο σταθερά και έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Έχω να πω πάρα πολλά πράγματα που όλο αυτό το διάστημα έμαθα, σκέφτηκα, αναθεώρησα και έχω μία τεράστια λίστα με θεματικές που θέλω να συζητήσω μαζί σου, με σένα συγκεκριμένα που βλέπεις αυτό το βίντεο. Αν αισθάνεσαι ότι ήδη γίνεται κάτι σε αυτό το βίντεο, δηλαδή έχεις φτάσει μέχρι εδώ και αισθάνεσαι ότι θέλεις να ακούσεις αυτό που έχω να πω και αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εδώ τυχαία, βάλε μου μία καρδιά στα comments και μετά θέλω πάρα πολύ να δω τα παραγωγικά σχόλια που θα μου κάνεις και θα συζητήσω μαζί σου προσωπικά, όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, όποιο και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω μία άποψή σου για το θέμα που θα συζητήσω σήμερα και να γίνει ένας παραγωγικός ωραίος διάλογος. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στο θέμα και εφόσον είναι και το πρώτο επεισόδιο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ξεκινήσω από αυτό και θέλω να σου μιλήσω για το πρωινό σου ξύπνημα. Δεν πιστεύεις κι εσύ ότι ήρθε η στιγμή να κάνουμε μία συζήτηση για το τι είναι αυτό που κάνεις το πρωί? Αν παρακολουθείς τέτοιου είδους εκπομπές και παρακολουθώ αρκετές και θέλω να το ξέρεις ότι δεν το λέω επειδή, ας πούμε, εγώ το έχω πετύχει άψογα, είμαι κι εγώ σε μια παραγωγική διαδικασία να προσπαθήσω να δημιουργήσω και να αποφασίσω ποια θέλω να είναι η καθημερινότητά μου, πώς θέλω να ξεκινάει. Και αυτό συνήθως, να ξέρεις, απορρέει από μια περίεργη κατάσταση στη ζωή σου. Δεν θα σου πω απαραίτητα δύσκολη, αλλά περίεργη κατάσταση στη ζωή σου, που κάποια πράγματα έχουν αρχίσει να μην έρχονται έτσι όπως τα θέλεις, έτσι όπως πίστευες ότι θα έρθουν, και τελικά αποφασίζεις ότι πρέπει να κάνεις μια αλλαγή. Η αλλαγή, παιδιά, εντάξει, να ξέρουμε όλοι, είναι καλό πράγμα. Εσύ προσωπικά που βλέπεις αυτό το βίντεο, θεωρώ ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ για κάποιο λόγο. Οπότε, αν θέλεις να δεις αυτό το βίντεο το οποίο αφορά το πώς ξυπνάς κάθε πρωί και το τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις και το γιατί είναι αυτό το πρώτο πράγμα που κάνεις και πώς επηρεάζει την υπόλοιπη σου μέρα, ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι εδώ. Οπότε, αν υπήρξε κάτι στη ζωή σου τελευταία ή το τελευταίο διάστημα που σε προβλημάτισε, αν υπήρξε ένα έναυσμα για να σκεφτείς ότι δεν μ' αρέσει η καθημερινότητά μου, κάτι κάνω λάθος, δεν προλαβαίνω να κάνω αυτά που θέλω, δεν έχω ευχάριστη διάθεση, με καταπνίγουν οι αρνητικές σκέψεις όλη την ώρα ανεξέλεγκτα, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Θα ξεκινήσω, και δεν το συνηθίζω, με μία προσωπική μικρή ιστορία και θα πω το εξής. Τα τελευταία 2 χρόνια, μέχρι και πριν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, ήταν μια πάρα πολύ περίεργη περίοδος για τη δουλειά μου, προσωπικά εμένα, και ήταν και μια πάρα πολύ περίεργη περίοδος για τον κόσμο γενικά. Και λέω για τη δουλειά μου προσωπικά, γιατί λόγω του COVID ήμασταν κλειστά, έπρεπε να κάνω πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα αναγκαζόμουν αργά ή γρήγορα να κάνω βάση δουλειάς, αλλά με έσπρωξε αυτή η κατάσταση να τα κάνω πιο σύντομα.
μου βγήκαν σε καλό, όμως εκείνη την περίοδο προσπαθούσα να πιστέψω ότι θα μου βγουν σε καλό. Δεν ήμουν σίγουρη, δεν μπορούσε κανένας να με διαβεβαιώσει για τίποτα, ούτε για το πότε θα τελειώσει αυτή η κατάσταση, ούτε το τι θα αποκομίσω από αυτήν, ούτε τίποτα. Οπότε, ξεκινώντας αυτή τη χρονιά τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, τώρα του 2021, μπήκα στη χρονιά με φόρα, έκανα ένα σωρό πράγματα που έπρεπε να γίνουν, ήθελα να κάνω, περίμενα καιρό για να κάνω όπως θες πάρτο, και με έφτασε αυτό το πράγμα στην τωρινή στιγμή, στον Απρίλιο, σε μία δίνη. Οπότε ουσιαστικά άρχισα να νιώθω ότι όσο προγραμματισμένη κι αν είμαι, ό,τι κι αν κάνω που μπορεί να το ήθελα και μπορεί να αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να φτάσουν σε ένα σημείο να κάνουν αρκετά από τα πράγματα που κάνω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη από το πρόγραμμα που τηρώ, γιατί δεν έχω αποβάλει εντελώς τον αρνητισμό και δεν έχω καταφέρει να ελέγξω τι είναι αυτό που σκέφτομαι το πρωί που ξυπνάω. Και ωστόσο καταφέρνω μέσα στη μέρα να το αποτινάξω και να φτιάξω τη συνέχεια της μέρας. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τηρείς πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, ή αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρνεις να σκέφτεσαι θετικά πράγματα ή ξυπνάς το πρωί και είσαι ευγνώμων και είσαι χαρούμενος από την αρχή, θέλω πάρα πολύ να ακούσω το σχόλιο σου για το πώς το καταφέρνεις. Θα βοηθήσει και εμένα και άλλο κόσμο. Εγώ προσωπικά το χτίζω μέσα στη μέρα. Χτίζω το πρόγραμμά μου από την προηγούμενη μέρα και μέσα στην ίδια μέρα, αν έχω ξυπνήσει με μια αρνητική σκέψη, προσπαθώ με νύχια και με δόντια να την μετατρέψω σε καλή. Ωστόσο, άρχισα να προβληματίζομαι για το γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα κάθε μέρα και γιατί πρέπει να σκεφτώ κάθε πρωί τι είναι αυτό που με προβληματίζει πρώτο και γιατί πρέπει η μέρα μου να συνεχιστεί δύσκολα μέχρι να γίνει καλή, έστω και αν στο Instagram με παρακολουθείς, αυτό το πράγμα δεν φαίνεται ποτέ. Οπότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με τις επιλογές τις πρωινές και κάπου εδώ πετάω την παντόφυλα, γιατί μη γελιόμαστε στο σπίτι μου. Εδώ οι παρουσιαστές γίνουν με σορτσάκι, εγώ θα βγαίνω με μπότα από κάτω. Και θέλω να είσαι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ειλικρινής με τον εαυτό σου και εσύ, όπως έγινα και εγώ πριν μερικές μέρες. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί? Μη μου πεις ψέματα και μη μου πεις βλακίες. Παίρνεις το χέρι σου το τηλέφωνο και ανοίγεις μια εφαρμογή. Δεν ξέρω αν κλείνεις το ξυπνητήρι, δεν ξέρω αν το έχεις να φορτίζει κάπου μακριά και πηγαίνεις να το πάρεις. Δεν ξέρω αν έχεις στηρίσει μέχρι ενός σημείου το πρόγραμμα του να μην είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν κοιτάς το κινητό, έστω από τις εφαρμογές, αλλά κοιτάς κάτι άλλο στην οθόνη. Αλλά ειλικρινά, παραδέξου το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ανοίγεις το κινητό σου. Και θα σου πω μία έτσι τυχαία συλλογιστική πορεία του τι μπορεί να συμβαίνει μετά από αυτό. Ανοίγεις το κινητό σου. Μπαίνεις στην πρώτη εφαρμογή που έχει ειδοποίηση. Π.χ. το Instagram. Ανοίγεις. Βλέπεις την ειδοποίηση. Λες, α, μου στείλε μήνυμα ο τάδε. Μου πάτησε like ο τάδε. Ή, α, αυτό το post δεν πήγε πολύ καλά. Ή, α, θέλω να πατήσω αυτό το μήνυμα, αλλά λίγο, εντάξει, άστο και αργότερα. Ή, α, ο τάδε έκανε αυτό. Α, εκείνο καλέ. Αυτός που ξυπνάει τόσο νωρίς. Α, εκείνο. Αχ, καινούργιο τραγούδι. Τραλαλαλα, τάκ. Μπαίνεις σε άλλη εφαρμογή. Ανοίγεις TikTok. Προχωράς παρακάτω. Συνεχίζεις. Καλά στο TikTok, καθισμός, κολλάς. Σε κάποια φάση λες, λοιπόν, πρέπει να σηκωθώ να πάω τουαλέτα. Παίρνεις το κινητό σου μαζί. Γίνεται ό,τι γίνεται. Καταλαβαίνεις που το πάω και η μέρα συνεχίζεται από εφαρμογή σε εφαρμογή και δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να σκεφτείς τι θέλεις να κάνεις αυτή τη μέρα, ποια είναι τα συναισθήματά σου, αν τα συναισθήματά σου ήταν κάποια εξ αρχής που ξύπνησες, αν αυτά που άρχισες να βλέπεις σε βοήθησαν ή δεν σε βοήθησαν, ή τη στιγμή που άνοιξες το κινητό το έκανες για να αποπροσανατολιστείς από κάτι, για να δεις τι σημείωσες να κάνεις σήμερα και τελικά αποπροσανατολιστικές, ή αν μπήκες να δεις ένα μήνυμα και τελικά κατέληξες να βλέπεις άλλα 50, ή αν άνοιξες τα email σου και είδες ένα email που έπρεπε να απαντήσεις οπωσδήποτε και σε άγχωσε, ή είδες ένα μήνυμα από ένα λογαριασμό που ήρθε και η μέρα σου ξεκίνησε με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο. Ας πιω, γιατί αυτή η εκπομπή βασίζεται σε αλήθειες μόνο, οπότε τον καφέ το πίνω μαζί σας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ακριβώς που το πάω. Και θα μου πεις τώρα ποια είναι η λύση. Θα απεξαρτηθώ από το τηλέφωνο στα ξαφνικά, ενώ έχω συνηθίσει να κάνω αυτό το πράγμα κάθε πρωί, και τι θα κάνω όταν ανοίγω τα μάτια μου? Διαλογισμό. Πρωτού σου απαντήσω ναι, αυτό μπορείς να κάνεις.
Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας μας προέρχεται από διαφορετικό background, είμαστε διαφορετικές ηλικίες, άλλος πάει σχολείο και βλέπει αυτό το βίντεο, άλλος σπουδάζει, άλλος ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς, άλλος δεν το έχει να ξυπνήσει νωρίς, άλλος έχει τα παιδιά του να κοιτάξει και άλλος έχει να σηκωθεί να τρέξει στη δουλειά, να βαφτεί, να στολιστεί, να χτενιστεί, να μαζέψει το σπίτι του, να μαγειρέψει να φάει, να μαγειρέψει να πάρει φαγητό μαζί, να ετοιμάσει πράγματα για το γυμναστήριο κτλ. Γι' αυτό θα σου μιλήσω προσωπικά σε σένα που βλέπεις αυτό το βίντεο. Σκέψου πραγματικά την ανάγκη που έχεις. Ποια είναι η ανάγκη σου κάθε μέρα? Έχεις ανάγκη να είσαι χαρούμενος? Έχεις ανάγκη να είσαι εδώ παρόν? Έχεις ανάγκη να αντιλαμβάνεσαι ότι είμαι εδώ για κάποιο λόγο? Θέλω σήμερα να κάνω αυτά τα πράγματα και θέλω έτσι να νιώθω? Το έχεις ανάγκη? Πρώτα πάντα σε αυτή την ερώτηση. Έχω ανάγκη να ελέγξω τη μέρα μου? Ή έχω ανάγκη να παρασυρθώ από τη δύναμη των πραγμάτων, από το τι μήνυμα προσπάθησε κάποιος να μου στείλει, από το ποιος λογαριασμός ήρθε και με ποια σειρά πρέπει να τον πληρώσω, από το κάποιος αποφάσισε να μου ζητήσει μια χάρη και πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξω το τηλέφωνο, να τη βρω μπροστά μου και μετά να αρχίσω να κάνω πράγματα που βασίζονται σε απαιτήσεις και σε ανάγκες άλλων. Τι ακριβώς είναι αυτό που θέλεις? Νομίζω ότι η απάντηση έρχεται από μόνη της σιγά σιγά σε αυτό το βίντεο. Θέλω να σου πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις κανονικά το πρωί είναι αυτό που σε βολεύει και σε συμφέρει. Και πίστεψέ με, 99% των ανθρώπων που ξυπνάνε το πρωί και κοιτάνε το κινητό τους, δεν είναι αυτό που τους συμφέρει να κάνουν, και βάζω και εμένα σε αυτή την κατηγορία. Εγώ χθες το βράδυ που σήμερα ήθελα να ξυπνήσω και το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω αφού φτιάξω καφέ και πάω να κάνω το morning routine μου είναι να γράψω YouTube βίντεο. Το μόνο πράγμα για το οποίο άνοιξα το τηλέφωνό μου είναι για να δω τη λίστα που πάνω-πάνω έλεγε Coffee with Claire. Και το έκανα και τελείως τυπικά, γιατί το γράψα χθες το βράδυ, οπότε ήξερα ποιο είναι το πρώτο πράγμα. Δεν άνοιξα να ευχηθώ σε γενέθλια, δεν άνοιξα να ευχηθώ να έχετε μια καλή μέρα στο Instagram, δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο που θα με προσανατολίσει, έκανα πρώτα αυτό. Αυτό που συμβουλεύουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι που παρακολουθώ στο YouTube και παντού να κάνεις το πρωί με τη σωστή σειρά είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς αν μπορείς, και θα σας μιλήσω και γι' αυτό, να πηγαίνεις πρώτα για να κάνεις την πρωινή σου άσκηση, αν υπάρχει αυτό το, αυτή, ας πούμε, αν μένεις κοντά, δηλαδή στο Central Park ή στο Hyde Park και πηγαίνεις για τρέξιμο το πρωί. Να κάνεις λοιπόν την πρωινή σου γυμναστική, να κάνεις ένα μικρό πρωινό διαλογισμό, να γράφεις τη σκέψη σου, να κάνεις ένα jump in the shower, να κάνεις ένα βανάκι και μετά να φτιάχνεις ένα πάρα πολύ nutrition based πρωινό και να το τρως και να ξεκινάς έτσι τη μέρα σου. Όλα αυτά μπορούν να ισχύουν, δεν διαφωνώ καθόλου, συμφωνώ απόλυτα, μπορούν να ισχύουν αν έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτό το πρόγραμμα. Δεν παραμένεις στο χαροπό σερόν, σαν το φίλο μου του Βιλιά. Όπου και αν μένεις, μπορείς να το τηρείς αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, μπορεί να μην θέλεις να το κάνεις έτσι. Ωστόσο, μπορεί να μην είσαι πρωινός τύπος. Ωστόσο, μπορεί να μην θέλεις να πας για τρέξιμο μέσα στο ψιλόβροχο του Λονδίνου, που σημαίνει αυτή τη στιγμή, στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Μπορεί να μην θέλεις. Αποφάσισε τι θέλεις. Μην αφήσεις εμένα να σου πω τι θέλεις. Μην αφήσεις το YouTube να σου πει τι θέλεις γενικά. Αποφάσισε τι θέλεις. Για μένα, ας πούμε. Εκτός από το να κάνω τα πράγματα που θέλω με τη σειρά, το οποίο το καταφέρνω μέχρι ενός σημείου, αυτό που ήθελα να αποφύγω πάση θυσία είναι οι αρνητικές σκέψεις. Το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί όταν ανοίγω τα μάτια μου είναι να σκέφτομαι τα προβλήματα. Να σκέφτομαι τους λογαριασμούς. Να σκέφτομαι σε ποιον πρέπει να απαντήσω σε μήνυμα και να αγχώνομαι με το ότι δεν απάντησα, άργησα να απαντήσω. Τι θα σκεφτεί ο τάδε, πώς θα συντονίσω τους μαθητές μου, πώς θα ανεβάσω τα πράγματα με τη σειρά στο Instagram για να μην μπερδέψω το κοινό και ανεβάσω 50 διαφορετικές κατηγορίες πραγμάτων. Και αποφάσισα αυτό το πράγμα να σταματήσει. Θες να σου πω τι έκανα σήμερα το πρωί? Αυτό που σου είπα πριν. Ξύπνησα, έβαλα τον καφέ να γίνεται και έβαλα ένα πρωινό διαλογισμό, δεν σου κάνω πλάκα, έβαλα ένα δεκάλεπτο διαλογισμό να παίζει, που το βρήκα στο YouTube γράφοντας 10-minute meditation to start my day. Έχει άπειρα βίντεο. Κάπως έτσι ήταν τα keywords. Και το έβαλα να παίζει για να κανονίσει κάποιος άλλος τουλάχιστον τι θα σκεφτώ. Αλλά να αποφασίσω εγώ τι θα ήταν αυτό που ο άλλος θα αποφάσιζε για μένα. Και άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο διαλογισμό που περιέγραφε το πόσο ευγνώμων πρέπει να είσαι που βρίσκεσαι εδώ. Cringe? Μπορεί. Δεδομένο? Μπορεί. Θα πεθάνουμε όλοι όμως μια μέρα όντως? Θα σκεφτείς μια μέρα μακάρι να ξυπνούσα και να μπορούσα να αναπνεύσω κανονικά? Μακάρι να ξυπνούσα και να ζούσα σε αυτή την ηλικία που ήμουν τότε και να έχω όλη τη μέρα μπροστά μου?
Έχεις πρόσφατα αρρωστήσει μπουκώσει μύτη σου και αυτό με την αναπνοή το σκέφτηκες. Βρέθηκες μπροστά σε μία άσχημη κατάσταση όπου κάποιος έχασε την υγεία του, έχασε τη ζωή του, έχασε ένα δικό του άνθρωπο και σκέφτηκες για ένα δευτερόλεπτο, μακάρι να μην φτάσει αυτή η ώρα για μένα. Σύντομα, αν η απάντηση είναι ναι, τότε μπορείς να παραβλέψεις την κριτζιά του όλου πράγματος που ίσως νιώθεις και να σκεφτείς και να καταλάβεις αυτό που λέω. Ξυπνάμε το πρωί, πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι το κλειδί του να βρεις το νόημα της ζωής σου. Η προσφορά προς τους άλλους είναι το κλειδί για να βρεις το νόημα της ζωής σου. Το να καταλάβεις τον εαυτό σου τι σου αρέσει να κάνεις, τι σε συμφέρει να σκέφτεσαι το πρωί, τι σε συμφέρει να σκέφτεσαι το μεσημέρι και πριν κοιμηθείς το βράδυ, είναι το νόημα της ζωής σου. Ο καθένας έχει το προσωπικό του νόημα να ανακαλύψει και αυτό θα γίνει αν μπορέσεις να ελέγξεις τι είναι αυτό που σε συμφέρει να σκέφτεσαι και να κάνεις, με οποιονδήποτε τρόπο είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ξύπνα το πρωί και αν αποφασίσεις ότι το κινητό σου σε αποπροσανατολίζει και σου δημιουργεί άσχημες σκέψεις, αν ενισχύει τις ήδη άσχημες σκέψεις, άστο στην άκρη τουλάχιστον για μισή ώρα, τουλάχιστον για ένα τέταρτο. Αν χρειαστεί, βάλε το ξυπνητήρι στο κινητό να χτυπήσει όσο πιο δυνατά γίνεται, άστο σε ένα παραδίπλα δωμάτιο για να θυμηθείς να μην κάνεις αυτό την ώρα που ξυπνάς και παρασυρθείς και πεις «Α, όχι», να μην χρειαστεί να σταματήσει τον εαυτό σου από κάτι που ήδη ξεκίνησε να κάνει. Κλείσε το ξυπνητήρι, δεν θα χαλάσει ο κόσμος, το ορκίζομαι. Όποιος σου και σου έχει στείλει μήνυμα μπορεί να περιμένει. Όποια ειδοποίηση και αν έχεις μπορεί να περιμένει. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μην περιμένεις να γίνει κάτι τραγικό για να σταματήσεις να κοιτάς το κινητό σου και μην περιμένεις να γίνει κάτι τραγικό για να βρεις χρόνο μόνο σου. Να μην έχεις όρεξη δηλαδή για το τηλέφωνο. Να έχει μια σημαντική στιγμή που έχεις να παρουσιαστείς κάπου και τότε δεν θα κοιτάξεις το τηλέφωνο. Πάρ' το απόφαση για σένα, από σένα, σήμερα, χωρίς να συντρέχει κανένας πάρα πολύ δυσάρεστο σοβαρός λόγος. Άφησε το στην άκρη και αν το πρώτο πράγμα που κάνεις όπως εγώ είναι να ανοίγεις τα μάτια σου, να γυρίσεις πλευρό και να σκέφτεσαι άσχημα πράγματα, μπλόκαρε το κατευθείαν, χαστουκίσου αν χρειαστεί και σήκω κατευθείαν από το κρεβάτι. Η Mel Robbins έχει το 5 second rule. Ξυπνάω, ανοίγω τα μάτια μου, κάνω 5, 4, 3, 2, 1 και πετάγω από το κρεβάτι κατευθείαν. Αν το κινητό να χτυπάει σαν ξυπνητήρι από άλλο δωμάτιο θα σε βοηθήσει, κάντο. Δεν είναι ανάγκη να ξυπνάς στις 5, δεν είναι ανάγκη να ξυπνάς στις 6, κάθε ηλικία και ο κάθε άνθρωπος έχει άλλα μέτρα και σταθμά. Βρες ποια είναι η παραγωγική σου ώρα, μπορεί να μην είναι το πρωί. Μην αισθάνεσαι άσχημα από τον κόσμο που ξυπνάει από το χάραμα, όπως εγώ. Μην αισθάνεσαι άσχημα, δεν χάνεις τη μέρα σου, έχεις απλώς άλλο βιολογικό ωράριο. Είναι καλό να κοιμόμαστε στάνταρτ ώρες. Είναι καλό, ναι, αλλά μπορείς αυτή την περίοδο της ζωής σου να μην μπορείς να το κάνεις. Μην κάτσεις να αισθανθείς τύψεις από αυτό το πράγμα και μην αισθάνεσαι αντιπαραγωγικός για αυτό το πράγμα. Θες να ξυπνάς στις 12, αλλά να έχεις 3 παραγωγικές ώρες μπροστά σου να τα κάνεις όλα. Κάν το έτσι, δεν θα σε εμποδίσει κανείς. Μην αφήνεις να τρυπώνεις στο μυαλό σου σκέψεις οι οποίες δεν σε εξυπηρετούν και δεν σε συμφέρουν σε τίποτα. Ξύπνα το πρωί με μια καλή πρόθεση. Αντί να ξυπνήσεις και να κάνεις πράγματα που έχεις συνηθίσει να κάνεις και μας βολεύει να κάνουμε πράγματα τις συνήθειες, γιατί έτσι λειτουργεί ο οργανισμός. Το μυαλό σου λειτουργεί βάσει αναμνήσεων. Το μυαλό σου λειτουργεί βάσει προγραμματισμού. Λειτουργεί βάσει του τι έκανες μέχρι σήμερα. Οπότε αυτό λειτουργήσε, οπότε πάμε να το ξανακάνουμε. Δεν λειτουργεί βάσει τωρινής πρόθεσης. Αυτό μπορείς να το αλλάξεις και να το επαναπρογραμματίσεις. Να ξυπνήσεις λοιπόν και να πεις τι θέλω να κάνω σήμερα. Έχω σκεφτεί από την προηγούμενη μέρα, καλώς. Δεν έχω σκεφτεί. Okay. Έχω να κάνω 5-10 πράγματα. Ποια είναι η πρόθεσή μου, πώς θέλω να νιώθω σήμερα. Είναι μια μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας θέλω να νιώθω χαρά. Είναι μια μέρα που θέλω να νιώθω ευγνωμοσύνη. Είναι μια μέρα που υπάρχει περίπτωση να συναντήσω 10 άτομα και να μου χαλάσουν τη διάθεση. Πώς θέλω να νιώθω ύστερα από αυτή τη συνάντηση. Πώς θέλω να αισθάνομαι απέναντι στους γύρω. Θα σηκωθώ και από τον ύπνο θα μπω κατευθείαν στην κατάσταση, βγαίνω από το σπίτι και όποιον πάρει ο χάρος. Ή είναι καλύτερο να σκεφτώ σήμερα, η πρόθεσή μου είναι να είμαι ευγενικός. Θα προσπαθήσω μέχρι το βράδυ. Ό,τι και αν γίνει, θέλω να έχω μια ευγενική προδιάθεση και να μιλάω όμορφα σε όλους. Πρόθεση. Ποια είναι η πρόθεση? Εγώ παλιότερα, παιδιά που δούλευα στα Ζάρα, το πρωί, μας βάζανε ένα στόχο. Μας λέγανε σήμερα ο στόχος είναι, για παράδειγμα, τα δοκιμαστήρια να μην γίνονται ανω κάτω. Ο στόχος σήμερα είναι εξυπηρέτηση. Ο στόχος σήμερα είναι πολύ. Εσένα, ποιος είναι ο στόχος όταν ξυπνάς το πρωί? Κανένας. Τίποτα. Σκέψου κάτι. Όποιος και αν είσαι.
είναι σημαντική η ζωή σου, είναι σημαντική η καθημερινότητά σου. Δεν είσαι ο Biden, δεν είσαι ο πρόεδρος της Αμερικής, αλλά η ζωή σου είναι σημαντική, επηρεάζεις τους ανθρώπους γύρω σου, επηρεάζεις την ψυχολογία σου. Η κάθε παραμικρή ζωή είναι πάρα πολύ σημαντική. Η δική σου που με βλέπεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαι σίγουρη ότι σημαίνει πάρα πολλά πράγματα το να είσαι εδώ. Για σένα και για άλλο κόσμο. Επομένως, δοκίμασε να βάλεις μία πρόθεση. Και όλες οι συνήθειες, παιδιά, επαναπρογραμματίζονται και αλλάζουν. Να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να κάνεις. Απολύτως. Μπορείς να αφήσεις το τηλέφωνο στο πλάι. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να είναι αυτός που αύριο μεθαύριο θα λέει: εδώ και 3 μήνες ξυπνάω και δεν κοιτάω το κινητό μου το πρωί και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εδώ και 3 μήνες ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί είναι να σηκώνομαι και να κάνω ένα πρωινό να τρώω. Εδώ και 3 μήνες το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί είναι να σηκώνομαι και να κάνω διατάσεις. Με βοηθάει. Να διαβάζω μία σελίδα από ένα βιβλίο. Να ακούω ένα 5 λεπτό βίντεο που με κάνει να αισθάνομαι καλά. Ό,τι και αν είναι αυτό. Εδώ και 3 μήνες αυτό και είναι το άλλο. Φαντάσου τον εαυτό σου να το λέει αυτό σε κάποιον σε 3 μήνες. Και μετά σκέψου ότι ο άνθρωπος έχει φτιάξει. Παιδιά, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Έχει φτιάξει πράγματα τα οποία είναι αξιοθαύμαστα. Έχει χτίσει πυραμίδες, έχει πάει στο διάστημα. Δεν είναι το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου αυτό. Είναι πώς το φτιάχνουμε εμείς στο μυαλό μας. Λοιπόν, ξύπνα. Κάνε αυτό που ξέρεις πολύ καλά ότι μπορείς να κάνεις. Βάλε μια πάρα πολύ ωραία πρόθεση. Και προσπάθησε να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μέρα σου από την αρχή, καλή, κακή, αδιάφορη, περίεργη, θυμωμένη, οτιδήποτε. Στο μεταξύ έχω σημειώσει εδώ, ελπίζω να τα είπα όλα. Τα είπα όλα. Προσπάθησε να το κάνεις και έλα στα comments να μου πεις αν το πέτυχες. Έλα μετά από μια εβδομάδα, Χριστή. Ή γράψε μου τώρα. Κλέρι, αυτά που λες με βοήθησαν. Κλέρι, αυτά που λες με βλακίες. Δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ. Κλέρι, μπορώ να το κάνω, αλλά ο προβληματισμός μου είναι αυτός. Κλέρι, εκείνο. Κλέρι, γράψε μου κάτι να γίνει ένας παραγωγικός διάλογος. Θέλω αυτό το κανάλι να μετατραπεί σε ένα community όπου θα μπορούμε όλοι μας να μπαίνουμε εμείς εδώ που βλέπουμε τα βίντεο και εμείς που τα παράγουμε και να συζητάμε αυτά τα θέματα, γιατί θεωρώ ότι το να βρίσκεις κόσμο που θέλει το ίδιο με σένα, κάνει το ίδιο με σένα, σκέφτεται το ίδιο με σένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν προσπαθείς να αλλάξεις πράγματα προς το καλύτερο στη ζωή σου. Δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά, πρέπει να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, προσπαθούν προς την ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο όραμα με σένα. Όραμα μπορεί να είναι και το πώς θα περάσω τη μέρα μου. Το ότι θα πάω στο κρεβάτι το βράδυ να ξαπλώσω και θα σκέφτομαι δούλεψε τέλεια αυτό που έκανα σήμερα, θέλω να το ξανακάνω και αύριο. Στο επόμενο βίντεο θα δουλέψουμε το πώς να αφαιρέσουμε τον αρνητισμό από τη ζωή μας. Γιατί αν ξαναβάλεις αυτό το βίντεο από την αρχή, είπα πάρα πολλές φορές μην, δεν, όχι, λάθος κτλ. Και το έκανα τελείως επίτηδες. Μπορώ να ξανακάνω όλο το βίντεο από την αρχή και να στα πω όλα μόνο με θετικό πρόσημο. Οπότε, αυτή η τοξική θετικότητα που λένε υπάρχει γιατί δεν σου λέει κανείς πώς να σκέφτεσαι με τον σωστό τρόπο. Ήρθα να σου πω λοιπόν πώς μπορείς να αποβάλεις τον αρνητισμό από τη ζωή σου και να τον γεμίσεις και να γεμίσεις αυτή τη θέση που θα αδειάσει με θετικές σκέψεις και με τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το εξής και θα σε συμφέρει. Οπότε μέχρι το επόμενο μου βίντεο, δοκίμασε αυτό που σου είπα, πες μου αν δούλεψε, πες μου αν σε βοήθησε, γράψε μου αν θέλεις ακόμα και ιδέες για το τι θέλεις να ακούσει από αυτό το κανάλι για να σε βοηθήσει. Θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστώ οτιδήποτε έχω μάθει και έχω σκεφτεί μαζί σου και μέχρι την επόμενη φορά να είσαι υγιής, να είσαι χαρούμενος και να ξεκινάς την κάθε σου μέρα με πρόθεση. Till next time, friends, εντάξει, ο καφές. Έχει μείνει λίγο κάτω-κάτω αυτό το βιό. Ωριακά. Όταν κρύωσε, παιδιά, δεν είχα λίγο.